Ελπιδοφόρα είναι τα μηνύματα που έρχονται για την ολοκλήρωση τη Ιωνία Οδού. Σύμφωνα με τι πρώτες πληροφορίες που διοχετεύει το Υπουργείο Υποδομών, από του πέντε αυτοκινητόδρομου, η Ιωνία Οδό βγαίνει κερδισμένη και αναμένονται τις προσεχεί ημέρες οι ανακοινώσει για την επανέναρξη των εργασιών. Το έργο τη κατασκευή τη Ιωνία Οδού είναι ένα όνειρο για του κατοίκου τη Δυτική Ελλάδα και τη Υπήρου εδώ και δεκαετίε. Ξεκινά από το Αντίριο, μετά τη Μεγάλη Γέφυρα και περνά από το Μεσολόγιο, το Αγρίνιο, την Αμφιλοχία, την Άρτα για να καταλήξει στα Γιάννενα σε σύνδεση με την Αγνατία Οδό. Πρόκειται για ένα έργο που έρχεται για να δώσει νέα όθηση σε όλου του νομού τη ευρύτερη περιοχή, εξυπηρετώντα και συνδέοντα επαρκέστερα τρία λιμάνια όπω τη Πάτρα, του Αστακού και τη Οικομινίτσα. Τρία αεροδρόμια, αυτό του Αράξου, του Ακτίου και των Ιωαννίνων και βελτιώντα σε άνεση και ταχύτητα. Την πρόσβαση γνωστών τουριστικών και αρχαιολογικών περιοχών μεγάλης σημασίας κατά μήκο τη διαδρομή. Έχει συνολικό μήκο 196 χιλιόμετρα και χρηματοδοτήθηκε με τη μέθοδο τη παραχώρηση και προβλέπει εκμετάλλευση από ιδιωτικέ εταιρείε για χρονική περίοδο 30 ετών και μερική χρηματοδότηση από το κράτο και από την παραχωρουσέουχο εταιρεία. Ανάδοχο σχήμα είναι η κοινοπραξία των εταιρεών ACS Group, Ferrovial και GEC με την επωνυμία Νέα Οδό. Ενώ ο συνολικός προπολογισμό που περιλαμβάνει και την κατασκευή της Νέα Οδού φτάνει στο ποσό του 1,18 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τα όσα ορίζει σύμβαση παραχώρησης, η Σύμβαση Παραχώρηση, η χρηματοδότηση θα γίνει με κεφάλαια του Δημοσίου συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής ΕΕ, Ένωσης, ύψου 360 εκατομμυρίων ευρώ. Με ίδια κεφάλαια ύψου περίπου 198 εκατομμυρίων και με τραπεζικά κεφάλαια 662 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Από τα 196 χιλιόμετρα δρόμου έχει ολοκληρωθεί και η παράκαμψη Αγρινίου μήκο 34 χιλιόμετρων και η παράκαμψη τη Άρτα μήκο 7 χιλιόμετρων. Και τα δύο έργα κατασκευάστηκαν ω δημόσια. Το έργο από τα τέλη του 2010 παραμένει σταματημένο και εντάσσεται στα έργα με παραχώρηση που έχουν χαρακτηριστεί παγωμένα. Από τη συμφωνία που επετέφθη τον Νοέμβριο του 2012 από το Υπουργείο Ανάπτυξη και Υποδομών και του Παραχωρησιούχου, η Ιόνια Οδό είναι η πιο κερδισμένη, καθώ εξασφάλισε την κατασκευή όλου του αρχικού τμήματο. Χωρί να υπάρχουν περικοπέ, ενώ η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ελπίδα είναι τι επόμενε ημέρε να ολοκληρωθεί επιτυχώ και η διαπραγμάτευση με τι τράπεζε, έτσι ώστε το επόμενο διάστημα να αρχίσουν και πάλι τα έργα στον οδικό άξονα. Ένα από τα μεγάλα θέματα που θα κληθεί να λύσει το Υπουργείο είναι η διέλευση τη Παλαιοβούνα, του γνωστού βουνού που βρίσκεται μετά το Αντίριο, με κατεύθυνση στο Μεσολόγιο. Έχει επιλεχθεί η μέθοδο τη Σύραγγα. Θα χρειαστεί αρκετά χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί, ακόμη και αν το υπόλοιπο έργο λειτουργεί. Στα 196 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου τη Ιωνία Σοδού περιλαμβάνονται ανάμεσα σε άλλα 24 γέφυρε συνολικού μήκου μονού κλάδου περίπου 7 χιλιόμετρων, 4 σύραγγε συνολικού μήκου μονού κλάδου περίπου 11,200 χιλιόμετρων. Πάνω από 77 διαβάσει συνολικού μήκου περίπου 2,5 χιλιόμετρων και 24 διαβάσει συνολικού μήκου 1,4 χιλιόμετρων και 392 οχητοί διαφόρων τύπων και διατομών συνολικού μήκου περίπου 17 χιλιόμετρων. Το έργο περιλαμβάνεται στο κατάλογο με τα μεγάλα υποκατασκευή έργα στην Ελλάδα και η κατασκευή του έργου έχει σταματήσει εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Η χρονολογία συνολική ολοκλήρωσή του είναι άγνωστη προ το παρόν.